Καλώ ήρθατε. Καλώ ήρθατε. Καλώ ήρθατε. Πώ είσαι, είσαι καλά. Είμαι πολύ καλά. Πέρασε. Καλώ ήρθα στο σπιτικό μα. Τι όμορφο που είναι εδώ. Είναι υπέροχα. Ο κύριο Αγγελή θα φροντίσει. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ. Είσαι... είσαι του φαγητού, είσαι φαγανή. Είμαι, είμαι πολύ φαγανή. Γιατί δεν μπορώ να ξέρω <laughs> για τον καθένα και την καθεμία. <laughs> Κυρίω για την καθεμία, για τι γυναίκε. <laughs> Γιατί οι άντρε νομίζω πιο πολύ, δεν του πολύ Πώ είσαι. Είμαι πολύ καλά. Είσαι καλά. Ναι, ναι. Νομίζω η σεζόν αυτή σε βρίσκει σε μια πάρα πολύ καλή φάση, έτσι. Ε, θεωρώ ότι με του παγιδευμένους γίνεται πολύ μεγάλο δώρο. Ισχύει. Και φαντάζομαι ότι πρέπει να σα σταματάνε στον δρόμο, ναι. πρέπει, πρέπει να γίνεται χαμό. Γίνονται τέτοια πράγματα. Yeah, ναι. πες. Γίνεται... Είναι πρωτόγνωρο αυτό για σένα. Ξεκίνησε σταδιακά, σιγά-σιγά, με την προηγούμενη σειρά που. Ναι, έκανα. γιατί ο ίδιο επίση είχε, mm -hmm. πάει, είχε πάει πολύ καλά. Ναι, Απλά και... τώρα νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο αυτό. Έχει το... απογειωθεί. <laughs> είναι 100%. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να πάω κάπου και να μην δω έστω ένα βλέμμα, ένα ψήθυρο, ένα τέτοιο. Γιατί κατά τα άλλα έρχεται και ο κόσμο να το επικοινωνήσει. Να σου πούνε, ναι, κυρία Κατερίνα, ξέρω. Τι... Ναι, κυρίω ότι πω πω χαρητήρια εκπληκτική. Δηλαδή και για το σύνολο, αλλά και προσωπικά για μένα. Έχει γεννηθεί Αθήνα, σωστά. Ναι. Να πάμε λίγο έτσι προ τα πίσω. Ναι. Ε, και έχει σπουδάσει κάτι άσχετο, νομίζω με την υποκριτική. Είχε σπουδάσει αρχικά κάτι αρχιτεκτονική, αν ναι. δεν κάνω λάθο. Αρχιτεκτονική, τοπίου και ανθοκομεία. Στην άρτα. Αρχιτεκτονική, τοπίου και ανθοκομεία. Κάνει ό,τι κάνει ο αρχιτέκτονα και ο γεωπόνο μαζί σε εξωτερικό χώρο. Δηλαδή σχεδιασμό, διαμόρφωση, διακόσμηση. Ε, δεν το έχω ακούσει ποτέ σε σχολή, ξέρει. Δεν αν... υπάρχει αλλού και ήταν καινούρια όταν ε, πέρασα εγώ. Δηλαδή είχε τύπου ένα χρόνο. Okay. Μέχρι τότε πηγαίναν στην Αγγλία. Γιατί να τρέχουμε στην Αγγλία. Όχι <laughs> το εμά. Γιατί να τρέχουμε με τα λεφτά μα στην Αγγλία. <laughs> που βγήκε κιόλα και από την Ευρώπη, δε μας <laughs> 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 δεν μα θέλει. Δεν έχω πάει και ποτέ έτσι κι <laughs> Τι δεν έχει πάει Αγγλία. Όχι, όχι, έχω πάει σε όλα τα περίεργα <laughs> μέρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. όλα τα περίεργα μέρη. Ε, Ασία και <laughs> τέτοια. Ε, όχι, όχι τέτοια περίεργα, εξωτικά. Δηλαδή Μαλδίβε, Ταϊλάνδη, Ντουμπάη και δεν έχω πάει α πούμε Αγγλία. Μαριλένα απομυρίζεται πολύ ζετέμ αυτέ τι διακοπέ. Στην <ΣΣ> υγεία <Συνυγέρω, ΣΣ> <ας ΣΣ> σα. Κάτσε να πιω λίγο και θα, 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 σου πω. Όχι, δεν, δεν, λέω για τώρα. θα μου πει και για τώρα, αν θε. Απλά ρε παιδί μου, όταν μου λε, έχω πάει Μαλδίβε. Εκεί οι Μαλδίβε, α πούμε, εγώ δεν έχω πάει. Α <ΣΣ> 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 πιούμε σε αυτό <ΣΣ> το έργο. Α πιούμε σε αυτό λοιπόν. Στην υγεία μα. Μαλδίβε, πα φάση. Ισχύει. Ισχύει. Υπήρχε ένα δεσμό τότε που. Ναι, όχι, όχι. Μου είπε άλλο, Ντουμπάι. Ντουμπάι, ε, έγινε μαζί αυτό το ταξίδι. Α, ήταν μαζί. Μαλδίβε, Ντουμπάι, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά. Okay. Ναι. Και Ταϊλάνδη. Ε, όλα αυτά τα πιο εξωτικά μέρη μου κάνουν ρε παιδάκι μου ότι πρέπει να έχει λίγο πιο μικρή παρέα. Ισχύει, ισχύει. Ισχύ, ισχύ ισχύ, Είδες, ισχύ, ισχύ, Σε έπιασε κατευθείαν. Σπούδασε λοιπόν κάτι, α, κάτι άλλο. Ναι. Πώ κατέληξε σε αυτό το επάγγελμα, ήταν κάτι που μέσα σου το ήθελε. Ναι, ναι, ήταν για να πάω σε αυτό που ήθελα, έπρεπε να περάσω από εκεί. Γιατί? Οι γονεί μου θεωρούσαν ότι πρέπει να σπουδάσω κάτι και μετά να γίνω ό,τι θέλω. Ά. Δηλαδή, δεν το αποδεχόντουσαν σαν. Είναι το άγχος των γονιών για την αποκατάσταση, κυρίως στην οικονομική, βιοποριστικά και όλα αυτά. Mm -hmm. Που είναι όντω δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, κάθε έξι μήνες, κάθε ένα χρόνο ψάχνουμε δουλειά. Ήταν ευχαριστημένοι με οποιαδήποτε άλλη σχολή. Δηλαδή, αν περνούσε, ξέρω εγώ, σε ένα πανεπιστήμιο. Εκτό από το κομμάτι τη υποκριτική, έτσι. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρεστή ίσω, νομίζω, θέλανε να, να μου δώσουν και χρόνο. Γιατί γενικά ήμουν λίγο πιο επιπόλη και παρορμητική σαν παιδί. Ότι μπορεί να το ανάλασα γνώμη. Ναι, ή να άλλαζα γνώμη, ή να δω και κάτι άλλο, να οριμάσω λίγο, να... όλα αυτά τα. Clicé. Η οικογένεια νομίζω εκπαιδευτική, έτσι. Η... Μεγάλωσα σε εκπαιδευτικό κύριο κύριος πέρι... ο μπαμπάς. Ναι. Ε, και η μαμά μου διεύθυνε τον παιδικό σταθμό που είχαν ανοίξει μαζί, αλλά έχει τελειώσει αισθητικό και μοντελίστ. Εκπαιδευτήρια ράδου. Ναι. Και είχε πάει κιόλα εκεί, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Τελείωσα μέχρι και Δευτέρα Λυκείου. Μετά άρρωστη ο πατέρα μου, που, δηλαδή Τρίτη Λυκείου πήγα σε ένα άλλο σχολείο. Αλλά όλα τα χρόνια μέχρι και τη Δευτέρα Λυκείου ήμουν εκεί. Είχες το κονέ, δηλαδή, να πούμε να το πούμε αλλιώ. Ήμουν η κόρη μου σοσιαλίστρια. Ε, α, <laughs> φάση. Ήμουν ανταρσία. ναι ναι. Πο, πω, να οι δακτυλοδεικτούμενοι για την οικογένεια εννοώ. Ναι, ναι. Και άμα ήμασταν εμεί οι μαθητέ και κάναμε το ίδιο πράγμα, εμένα θα μου δίνανε δύο μέρε αποβολή για παραδειγματισμό και σε ένα μία. Ή εμένα καμία. Γιατί εγώ η θα του έλεγα. Δε... Εγώ δεν φταίω εγώ. Ε, η Ράδου. Η Ράδου. <συσχελίδε> Πώ λεγόταν ναι, στο ξυλοκύριακο παράδειγμα. Για την Κιάρογλου και η Πετροβασίλη. Η θα έλεγα. Όχι εγώ, όχι ο Ραντά. Εγώ είναι δυνατόν αυτή με παρέσυρε. Πάω σε κάτι πιο προσωπικό, λιγάκι, στο κομμάτι οικογενειακό. Mm -hmm. Διαζύγιο στα 12, όταν ήσουν μικρή. Περίπου, ναι, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώ. Ηλικία 13, 14, κάτι τέτοιο. Θα σου πω το ίδιο που πίστευα και τότε, στην ηλικία των 12, 13, όταν το ζευγάρι δεν μπορεί να συνεπάρξει, να συμβιώσει mm -hmm. για οποιοδήποτε λόγο, καλό είναι να χωρίζει. Αν θε μου απαντά. Ναι. Ανέφερε τον μπαμπάκα πριν. Mm -hmm. Ο μπαμπά έφυγε, έτσι. Mm -hmm. Τον Ή... έχασα όταν ήμουν 18. Ήταν κάτι που το περιμένατε, γιατί μου είπε ότι αρρώστησε, οπότε φαντάζομαι ότι ήταν. Ε... Ήταν κάτι ναι, το είναι η γνωστή καταραμένη ασθένεια που για τον ίδιο τον ασθενή είναι κακό, γιατί βασανίζεται και ταλαιπωρείται για καιρό. Για το συγγενεί είναι λίγο καλύτερο, με την έννοια ότι φεύγει λίγο η τραγικότητα του γεγονότο που έχει να κάνει με το ξαφνικό και έχουμε λίγο χρόνο να προετοιμαστούμε. Εμένα, αν με ρωτάς τι θα επέλεγα να μου συμβεί. Ε, είναι το ξαφνικό, έχοντας όμως ε, φροντίσει στην καθημερινότητά μου να εξασφαλίζω τα ευχαριστώ, τα συγνώμη, τα σ' αγαπώ μου, κατάλαβες, και με αυτή την έννοια να μην έχω κρεμότητες, να μην χρωστάω. Βέβαια, στο λέω τώρα που δεν έχω γίνει μάνα, γιατί αυτό είναι το, πρα... το μόνο που με τρομάζει, το να μην προλάβω να μεταλαμπαδεύσω στο παιδί μου πράγματα για να καταφέρει να πετάξει μόνο του. Σου λυπεί. Ε, πάντα λείπει. Πάντα λείπει. Και είναι πολλά τα χρόνια πλέον. Αλλά ξεστεί με κάποιο τρόπο και αν έχει χάσει κάποιον δικό σου. τον παπά μου. Mm -hmm. Είναι παρόν. Είναι, ίσως είναι και δική μου ανάγκη πόσο το δουλεύω, αλλά είναι πάρα πολλέ φο φορέ που είναι παρόν. Δεν την εννοώ μεταφυσικά, ξέρει, τον νιώθω δίπλα μου στο δωμάτιο, απολύτερα. στον νόμο. Ε, στέλνει σήματα. Στέλνει σήματα. Απλά στεναχωριέμαι γιατί. Ε, δεν πρόλαβε καταρχά να σε ναι, δει. Νομίζω ναι. να παίζει, έτσι δεν είναι. Δεν πρόλαβε να με δει να παίζω και δεν πρόλαβε να δει και την εξέλιξη γενικά και σαν άνθρωπο. Όχι επαγγελματικά. Ήμουνα τότε. Πολύ μικρούλα. Μικρή, ξέρει, σχολείο, αγρίμη που σου είπα πριν κτλ. Αγρίμη δεν είπε, είπε Ανταρσία. Α, εντάξει, το είχε. Θέλω να πάμε μετά λίγο προ τα ναι. να πίσω να καταλάβω λίγο με το αγρίμη και ναι, την Ανταρσία ναι, τι εννοεί. Ναι. Αλλά οκ. Okay. Καταλαβαίνω πώ το λε για τον μπαμπά. Και επί τη ουσία όμω δεν πρόλαβα ούτε κι εγώ να τον γνωρίσω. Για πάμε πίσω, προς τα πίσω. Όταν λες αγρίμι, έχεις κάνει κάτι hardcore, ας πούμε, με την καλή έννοια, ρε παιδάκι μου, στα χρόνια, τα μαθητικά ή τα φοιτητικά, ό,τι λέγανε λίγο στο αντίθετο, ας πούμε. Δεν ήμουνα καθόλου πειθαρχημένο παιδί, γι' αυτό δεν μπόρεσα ποτέ να πάω και μπαλέτο. Okay, okay. Εγώ μεγάλωσα με τον αδερφό μου και τα δύο μου πρώτα ξαδέρφια όλα αγόρια γύρναγαμε αιματωμένα τα γόνατα απ' τα χώματα. Τα πάντα, ναι. Με ποδήλατα. Αγοροκόριτσο. Αγοροκόριτσο τελείω. Το επάγγελμα τη μαμά δεν σκέφτηκε να το ακολουθήσει ποτέ. Η μαμά μου είναι καλλιτέχνη ουσιαστικά. Ε, όχι, δεν το σκέφτηκα. Θα βλέπει φανατικά, φαντάζομαι, τη σειρά. Ναι, 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 πάντα βλέπει. Πάντα βλέπει. Τι σου λέει, φαντάζομαι έχει και το κονέ και μπορεί να μάθει και την υπόθεση πιο. <laughs> Αυτό που λες τώρα είναι η απάντηση που λέω σε όποιον στο δρόμο μου μιλήσει και με Τις ρωτήσει. θα γίνει Παιδιά, μετά. Ούτε στη μάνα μου δεν κάνω spoiler. Αλήθεια. <σπάει> ναι, ναι, ναι. Όπω σκληρή. Πολύ σκληρή. Είμαι πολύ σκληρή. Είσαι σκληρή, πραγματικά. Και... Σε εμά ναι. θα κάνει ένα spoiler όμω, γιατί φαντάζομαι έχετε γυρίσει κάποια επεισόδια πιο μπροστά ή είσαστε τσιμάτσιμα. Δεν είμαστε και πάρα πολλά μπροστά επεισόδια, δυστυχώ. Δεν είμαστε. Δεν διαβάζω και τα σενάρια, να ξέρει. Τι είναι ότι δεν διαβάζει, τα λε απ' έξω από μόνη σου. Όχι. Διαβάζω μόνο ό,τι αφορά το ρόλο μου και κάθομαι και το βλέπω σαν θεατή. Πε μου τι κοινά βρίσκει με την Κατερίνα. Μοιάζει σε κάτι Μαριλένα με την Κατερίνα. βλέπω, δεν απαντάζω, οπότε μάλλον όχι. Όχι. Ε, μόνο το ότι είναι από την ευαισθησία τη, η άμυνά τη είναι να φαίνεται σκληρή. Αυτό το κάνω πολλέ φορέ πλέον. Μπορεί δηλαδή να διαχωρίσει αυτό που νιώθει και να βάλει μπροστά, α πούμε, ένα, ένα, ένα διαχωριστικό, ναι. ένα κάλυμα. Ναι, πλέον ναι. Είπαμε κάτι για Μαλδίβε πριν. Mm -hmm. Να γίνω λίγο πιο συσσαγωγικά διάκριτο, να μου πει αν υπάρχει κάποιο στη ζωή σου. Ναι, αλλά Νομίζω δεν έχει πεις... πάει στις Δεν σε έχει πάει, γιατί δεν σε. Αυτό λέει με πήγε στη Μισκάτο. <laughs> δεν με πήγε στι Μαλδίβε. Ε. Νομίζω ε. έχει πει ότι υπάρχει κάποιο άνθρωπο στη ζωή σου. Καλώς ναι, λέω. υπάρχει, υπάρχει, ναι. Ο okay, οποίο α... δεν είναι από το χώρο. Όχι, δεν είναι από το χώρο. Αλλά γνωριστήκαμε στο αεροπλάνο, οπότε όλα μπορεί να συμβούν. <laughs> Τι ωραίο να γνωρίζει κάποιον στο αεροπλάνο και να είναι ο ερωτά ναι, α πούμε. Ναι αυτό Καθόταν προφανώς δίπλα σου. Ναι, καθόταν δίπλα Έλα μου. Έσαι. Από λάθο ε, ξέρεις, έγινε random, έτσι το check-in ε, καλά Αποκλή, το λέω. Yeah, δεν μου... Άρα δεν ήταν κανονική σου θέση αυτή ή δική του. Εμείς ήμασταν τρία άτομα παρέα και κάτσαμε χωριστά τελείω χωριστά. Δηλαδή, ο ένα τέταρτη σειρά, ο άλλο ένατη και εγώ δέκατη έβδομη. Αυτό να συμβαίνει, κ... Μαριλένα, μα δεν κάνει εδώ το σπασικλάκι, αν δεν κάνει τσεκίνη δύο μέρε πριν. την ναι, ναι, Και ναι. τα αφήσει για Ισχύει, Ισχύ, δηλαδή. Όμω, κοίτα τι. Εσύ ε... σπασικλάκι, δεν το ζήσει αυτό. Εγώ <laughs> <Έχω> μια ζωή <ζήτηση laughs> με την παρέα μου. <laughs> Άρα λοιπόν, όντω πήγατε στην ουσία και σα έβαλε το σύστημα να καθίσετε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και ήρθε αυτό ο κύριο και έκατσε εκεί τα ναι, σου. Ναι, ναι, ναι. Ω όλη την πτήση με μάσκε, δεν τι βγάλαμε ποτέ. Γνωρίζει κανένα στο αεροπλάνο και προφανώ σου κάνει και καλή εντύπωση, έτσι, δεδομένο στην περίπτωση αυτή. Μετά, πώ κρατά επαφή, Πρέπει ναι. κάτι να γίνει. social media, κάπω. Μου έκανε καλή εντύπωση ω προ την ενέργεια και την κοινωνικότητά του. Ναι. Εμ, δεν. Ε, μου ήρθε κάτι ερωτικό. Επειδή εγώ, όπω λένε και οι φίλοι μου, μαζεύω συλλεκτικά κομμάτια στην παρέα μου. <laughs> <laughs> Είναι ένα και ένα οι φίλοι μου, δόξα τω Θεώ. Okay. Ε, Είναι όλοι διαφορετικοί μεταξύ του ναι, και ιδιαίτεροι. Ναι, ναι, ναι. Okay. πολύ ιδιαίτεροι και μου φάνηκε ωραίο κομμάτι <laughs> <laughs> για τη συλλογή μου τη φιλική όμω τη παρέα. Okay. το Όταν σκέφτεις, σκεφτόμουν λοιπόν... στην παρέα και μου άρεσε. Okay. Και έτσι έγινε. Δηλαδή, ε, ξέρει, το κλασικό ρε παιδί μου α, μου έλεγε ότι κάτι μου θυμίζει, κάποιο έχω ξαναδεί. Μετά από λίγη ώρα του ύπαξε κάτι ω καλοκαίρι. Για τον τηλε... ήλιο θα έλεγε μάλλον, ε, ή όχι. Δεν έλεγε τίποτα, γιατί γενικά δεν βλέπει τηλεόραση. Τότε πώς το θυμίζει κάτι. Κάπω λέει, ίσω επειδή παίζει ανοιχτή τηλεόραση κάποια στιγμή, μπορεί να σε είχα δει. Μετά μου είπε ότι όντω κάπω. Καλά, μπορεί κάποτε. να ήταν και μεταξύ μα ένα λίγο πέσιμο. Λίγο. Μπορεί, μπορεί, μπορεί. Και μετά ανταλλάξαμε τα social, με είδε και τα λοιπά. Ήρθε στο θέατρο κατευθείαν γιατί τότε παίζαμε το καλοκαίρι στο θέατρο Λαμπέτη. Αυτό είναι τέλειο που λε, ωραία. Ναι. Μετά πήγαμε για ποτόλι μαζί, μετά ξανάρθε σε μια παρέα. Μαζί πα... με τα συλλεκτικά κομμάτια. Ναι, ναι, ναι. ναι. Εσύ λοιπόν όταν ήρθε για... στο θέατρο και πήγατε για ποτό. Το... Που ήταν είδα στο... πρώτη φορά μα... χωρί μάσκα. Εκεί πρώτη φορά. Θα με τρελάνε. Σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, Όχι. όταν μετά βγήκατε από το αεροπλάνο. No, no, no Ήταν no. hardcore τότε καραντινά. Όχι, δεν θέλαμε. Δηλαδή δεν μπορούσα και εγώ να τη στιγμή που μου έλεγε Μωρέ, κάπου σε. Να του κάνω ορίστε. Ξέρεις, να κατεβάσω τη μάσκα μου και να κάνω. Ούτε εκείνο με έφερε σε δύσκολη θέση. Ούτε εγώ, ούτε εκείνο. Δηλαδή δεν... Εσύ δεν είχε περιέργεια να τον δει. Uh -uh. Δεν είχα περιέργεια. Μου άρεσε όλο αυτό. Και λέει παιδιά, έρθει μετά στο θέατρο και φώναξε την ασφάλεια. <laughs> <laughs> τον βλέπει σε εκείνο τον κύριο, έρχονται και μου λένε που κάνει έτσι. Θέλει να σε δει backstage. Ναι. είναι αυτό και έφυγα. Λέει: ναι, Φώναξε ναι, την ασφάλεια. Ναι, ναι, ναι. Όταν λοιπόν ήρθε στο θέατρο και πήγα μετά για το ποτό, εσύ ακόμα στο κεφάλι σου είχε το συλλεκτικό φιλικό. Ακόμα και τότε ναι, ή τότε ναι, Και για σου λέω μήνε μετά, δηλαδή τουλάχιστον δύο μήνε. Είχε έρθει τουλάχιστον 6-7 φορέ στην παρέα που ήμασταν και. Μαρλένα, έλεγε εσύ τόσο, το, τον έβλεπε δηλαδή και ήταν ακόμα το κεφάλι σου εκεί. Ναι. Και πώ έγινε το κλικ. Το κλικ έγινε. Κάπω είπα εγώ στην κολλητή μου ότι τη λέω ρε λέω, Κάτι μου κάνει, λέω. Δεν ξέρω λέω τι ακριβώ, αλλά κάπω έτσι λέω τον σκέφτομαι και τέτοια. Λέω, αλλά δεν είναι και ερωτικό, α πούμε, έλεγα. Μου είπε τέλο πάντων, μου λέει τι θα γίνει, μου λέει: Θα βγούμε, μου λέει καμιά φορά οι δυο μα. δυο μα, επιτέλου. Και ναι. του λέω: Έχει δίκιο, του λέω. Αλλά εγώ το έχει δίκιο. Το είπα ότι σαν να κάνουμε τσέκ στη λίστα ότι το κάναμε κι αυτό. Και μετά θα συνεχίζουμε να βγαίνουμε με την παρέα. Μην ναι, τι είναι αυτό το κορίτσι. Ναι, αλλά, Να σου πω κάτι. Το να είναι πολύ πιο σημαντικό. Έχοντα ζήσει κάποιε εμπειρίες ρε παιδί μου, και ξέροντα τι αρέσει, τι δεν σου αρέσει, αρέσει κτλ. Να σε πηγαίνει από το μείον στο πλά. Ναι. Είναι... Α, απλά μπορεί να περάσει το λάθο μήνυμα γιατί στο κράτη πολύ καιρό και μετά να, να καταχωρηθεί σαν φίλο και σε σένα αλλά και στο δικό του τρόπο. Ευτυχώ δεν το έβαλε κάτω. <laughs> Άρα αυτό από την αρχή ενδιαφέρον. Ναι, μου. ναι, από την αρχή. Θα μα βλέπει τώρα και θα λέει μάλιστα. <laughs> ναι, 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 ναι. Λοιπόν, πιάνω μια λεπτά κάπου μου, είπε πριν. Γιατί ανέφερε δεν έχω γίνει ακόμα μαμά. Θε να γίνει μητέρα. Ναι, ε? ναι. Από μικρή ήθελα, γενικά. Το είχα. Είσαι και, είσαι και για το γάμο, δηλαδή και υπέρ του γάμου, ή αυτό δεν είναι κάτι που δεν σε απασχολεί τόσο. Κοίταξα να δει. Έχω παντρευτεί μια φορά. Ουχν. Επειδή δεν πήγε αυτό στην ουσία. Ναι, δεν είμαι Παναγία μου, δεν θα το ξανακάνω. Γιατί πραγματικά, ρε παιδί μου, είναι ένα άνθρωπο πολύ αξιόλογο και έχουμε πολύ καλή ανθρώπινη σχέση και επαφή. Αλλά. Υπάρχουν τόσα τό... δηλαδή σύμφωνα συμβίωση, προγραμμαία συμβόλαιο. Γι' αυτό τόσες... το λέω και εγώ όταν ναι. έχω ένα καλεσμένο. Θεωρώ ότι το κομμάτι του γάμου είναι κάτι που πολλοί κόσμοι δεν σκέφτονται μπροστά. Ναι. Του βάζει πίσω και έχει προτεραιότητα την οικογένεια για παράδειγμα. Πολλά λεφτά για να παντρευτεί, πολλά λεφτά για να χωρίσει. Δηλαδή δεν είμαστε εκεί. Ξέρω εγώ, δεν μα τρέχουν και από τα μπατζάκια mm -hmm. για να κάνουμε. Τώρα τι να σου πω, Αν ο άντρα που θα κάνει οικογένεια θέλει οπωσδήποτε να το ζήσει αυτό το πράγμα κατά. και δεν το έχει ζήσει. Εντάξει, να το συζητήσουμε, ναι, δεν είμαι κατά, αλλά θα θέλω να το αποφύγω. <laughs> Ευτυχώ που ήρθε εδώ να περάσει και τα σωστά μηνύματα. Ναι, ναι, ναι. Να ναι, πω, τα έχω περάσει τα μηνύματα, μην νομίζω. Ναι, αλλά κοίταξε τώρα εδώ. Το δημόσιο εδώ πιο... είναι άλλο, ναι. Είναι το και πιο επίσημο. νομίζω ακόμα πιο. Με έχει συντριγκάρει σήμερα αρκετά, έχω να σου <laughs> πω. Ε, και λέω να φέρω στην παρέα μα ένα από τα συλλεκτικά κομμάτια. <laughs> γιατί θα έρθει ένα σου με τον οποίο σας